Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ γράψτε μου πώς ακούγεται ο ήχος για να αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Βλέπω πως ο ήχος είναι εντάξει. Οπότε, αν δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα, να σας συγχαρώ με την καινούρια χρονιά που έχουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά φέτος, να έχετε όλη υγεία, να είστε χαρούμενοι και να πετύχετε τους στόχους σας φυσικά. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Η παρουσίασή μας, όπως πάντα, αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας σε άτομα που ίσως δεν έχουν γνωριστεί με την εταιρεία και θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Και το δεύτερο κομμάτι της εταιρείας είναι ουσιαστικά τα νέα της τεχνολογίας. Ναι, το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης. Οπότε προχωράμε τώρα στο πρώτο. Και ας ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα, στο πρώτο μας slide, έναν πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές τις οποίες μπορείτε και εσείς να διακρίνετε στον πίνακα. Επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορετικά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Ήρθε δηλαδή νωρίτερα αυτή η εποχή την οποία οραματιζόταν ο καλλιτέχνης μας για 100 χρόνια. Όμως, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα που μας βοηθούν στη καθημερινή μας ζωή, έχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα πιο σημαντικά, που είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και φυσικά η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ίσως και εσείς ήδη το έχετε, οι ίδιοι το έχετε καταλάβει. Και είναι το ότι αν δούμε τα προηγούμενα προβλήματα και αυτά που ακολουθούν, θα δείτε ότι άμα πάρουμε κάποια απαραίτητα μέτρα, αυτά τα προβλήματα μπορούμε, δηλαδή να μειώσουμε αρκετά το ποσοστό τους, ή ακόμα και τελείως να μην υπάρχουν, ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα για το οποίο, εάν δεν πάρουμε τώρα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά το περιβάλλον στη μορφή που ήταν πριν από 40-50 χρόνια, για παράδειγμα. Γι' αυτό πρέπει να το προστατέψουμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι φυσικά δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα κάνουν και αυτά
εκπομπές μεγάλων ποσοτήτων καυσαερίων, τα οποία φυσικά και αυτά με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και δημιουργούν διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα την όξινη βροχή. Αυτό το φαινόμενο σίγουρα το έχετε ακούσει, το οποίο καταστρέφει επιφάνειες. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι φυσικά η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος που έχουμε εδώ είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν και προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, χαράδρες, ποτάμια, λίμνες, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και στις μέρες μας έχουμε και κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε εικόνες με τα ίνεν αέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Αυτά τα μέσα μεταφοράς σέρνονται ουσιαστικά από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατολή Ιουνίτσιο, που μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Όπως ξέρετε, οι συντομένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση, και εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες που αποδεικνύουν τη διαφορετική χρήση χορδών. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε μία διατομή της σιδεροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την εκαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ορίστηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής. Και γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς, που περιβάλλει το εσωτερικό, και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες.
Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τηλεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότεροι να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου Zones. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που ακούτε αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια και καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς έχουμε τονίσει ήδη αρκετές φορές μέχρι στιγμής για το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, από την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης.
κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε στο πρώτο μας όχημα, το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, δηλαδή η μεταφορά υποβατών μέσα στις πόλεις, το οποίο παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα, αλλά φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway όμως, τα οποία είναι αυτά με το πράσινο, βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό στο διάγραμμά μας και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή και ανθρώπους. Και αυτό φυσικά με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, επειδή, όπως σίγουρα ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε μεγάλους βράχους με σκοπό να χτιστεί ο καινούριος δρόμος. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη συγκρίση Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διάφορα διαγράμματα τα οποία θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα με τη βοήθεια αυτών των εικονιδίων. Και βλέπουμε το πρώτο μας, το οποίο είναι κεφαλούχες δαπάνες. Σχετικά με αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ θα έχετε παρατηρήσει ότι τα οχήματα του Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο διάγραμμα και να έχουν μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες πριν λίγο τις είδαμε σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή με τα περισσότερα ατυχήματα. Οπότε αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τον άνθρωπο, καθώς διατηρούν το μεγαλύτερο ποσοστό και στα δύο διαγράμματα. Εδώ σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ κάνει την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας,
Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα μαγνητικής αιώρησης το αεροπλάνο, τα οντικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Εδώ σχετικά με την μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό ως το πιο ικανό μέσο μεταφοράς το έχουν τα οχήματα της Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας παρουσιάσω τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Είδαμε λίγο νωρίτερα τη μικρότερη έκδοση από αυτά τα οχήματα. Εδώ θα σας πω λίγα λόγια για το μεγαλύτερο, όπου το Unicorn, το όπως ονομάζεται, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς σε 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα. Και ουσιαστικά είναι τα οχήματα φορτηγά που έχει εταιρεία για μεταφορά αγαθών από πόλη σε πόλη και δεν προορίζονται για μεταφορές επιβατών. Είναι μόνο για εμπορεύματα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρηση τεχνία σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύγχυτα μηχανήματα, ανάμεσά τους εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο το κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε.
Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, είχαν και αυτές μία αρχή. Στην αφετηρία τους ίσως ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά. Έγινε έργο από ιδέα που ήταν και τώρα ακούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα για τα πόσα πράγματα έχει καταφέρει και επιτύχει, διότι τα επιτεύγματα της εταιρείας μας είναι καθημερινά και θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει και αυτή με τη σειρά της πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας. Επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και ας συνοψίσουμε τώρα σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, είναι υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και προσπαθεί να εκπληρώσει τις ανάγκες του με το πιο εύκολο τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, μάλλον στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat box όπου μπορείτε να γράφετε απορίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα της εταιρείας, που σας παρακαλώ να μείνετε μαζί μου για να μάθετε και για την τρέχουσα προσφορά που θα μείνει ακόμα μαζί μας για λίγο. Στο επίσημο κανάλι της εταιρείας που βρίσκεται στο YouTube, έδωσε μία ομιλία σε ένα βίντεο ο Ανατόλη Γιουνίτσκι σχετικά με τον εορτασμό της καινούργιας χρονιάς. Σε αυτό το βίντεο, ο γενικός σχεδιαστής της Γιουνίτσκι Stream Technologies, αλλά και συγγραφέας του UST Technology, παρουσίασε λεπτομερώς τα αποτελέσματα της εργασίας που έγιναν το 2022, καθώς και την διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας του UST. Και μας είπε ότι το 2022 συμμετείχαμε σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια. Ανάμεσά τους ήταν το Expo 2020 στο Ντουμπάι, το Forum στη Ρουάντα, στην Ινδονησία, Μαλαισία, Ρωσία, το Inatrans 2022 στο Βερολίνο, όπου το Unibike παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι, το Κέντρο Πιστοποίησης και Δοκιμών της U-Sky στη Σάρζα το επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες. Πολλές επισκέψεις οδήγησαν σε ενεργή εργασία σε στοχευμένα έργα. Για παράδειγμα, η UST είχε υπογράψει σύμβαση με την ITS Ινδονησία για την εφαρμογή της τεχνολογίας UST στην Ινδονησία. Ξεκίνησε η ενεργή συνεργασία με το El Salvador. Μετά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Φόρουμ στη Ρουάντα και την παρουσίαση της UST στον Υπουργό Υποδομών, έχει ετοιμαστεί και μία σύμβαση για το στοχευμένο έργο και είναι τώρα υπογραφή. Αυτό μας δήλωσε ο Ανατόλη Γιουνίτσκι. Μπορείτε να πάτε να δείτε το βίντεο. Το link για το βίντεο υπάρχει στα chat που έχουμε για τους συνεργάτες. Μπορείτε να το πατήσετε και να το δείτε. Τώρα πάμε στο επόμενο μας άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 9 πρώτου. Η πρώτη επιχειρησιακή συνάντηση του 2023 πραγματοποιήθηκε στο U-Sky Transport, όπου είναι ένα πράσινο U-House σχεδιασμένο με
στυλ προηγμένης και φιλικής προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικής, στη συνάντηση μαζί με τους εταίρους της ΑΣΑΚ και της International Engineering Consultants, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 2022 και σκιαγραφήθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια για το 2023 και για την τέταρτη πίστα δοχημών μεταξύ των κύριων βαθμίδων έντασης εργασίας, τις οποίες είναι η ανύψωση των σιδηροτροχιών, η εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, ο σχεδιασμός και κατασκευής κεφαλών σιδηροτροχιών, θέσεις σε λειτουργία της δομής τροχιάς, θέσεις σε λειτουργία του οχήματος, ολοκλήρωση πιστοποίησης τέταρτης πίστας δοχημών. Εκτός από τα σχέδια παραγωγής, η διοίκηση της εταιρείας συζήτησε επίσης μία ενημερωμένη στρατηγική marketing, η οποία περιλαμβάνει νέα βήματα για την πρόθεση της U-Sky Transport παγκοσμίως. Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Γενικός Σχεδιαστής Ανατόλη Γιουνίτσκι ενέκρινε καθέναν από τους στόχους παραγωγής και marketing που περιγράφηκαν, εμπνέοντας έτσι το προσωπικό και τους συνεργάτες στη U-Sky Transport να πραγματοποιήσουν παραγωγικά τους στόχους τους. Και με τα νέα σήμερα τελειώσαμε. Τώρα προχωράμε λίγο στην προσφορά που θα σας πω δύο λόγια για όσους ίσως ακόμα δεν έχουν ακούσει γι' αυτήν. Όπως βλέπετε εδώ, έχει μείνει ακόμα λίγος χρόνος. Έχουν μείνει δύο μέρες μέχρι την λήξη της προσφοράς, η οποία θα λήξει στις 13 Ιανουαρίου του 2023 και μέχρι τότε θα είναι διαθέσιμη αυτή η προσφορά Share New Year ή κοινή χρήση πρωτοχρονιάς, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, με την οποία θα μπορέσετε να υποστηρίξετε το έργο με έκπτωση 1:80. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε τα πακέτα που έχει η προσφορά. Βλέπετε πως με $250 παίρνετε 20.000 μερίδια, με $500 παίρνετε 40.000 μερίδια και με $1.000 παίρνετε 80.000 μερίδια. Η πληρωμή, όπως βλέπετε, γίνεται εφάπαξ ή με δόσεις για 5 μήνες. Δηλαδή, για το πρώτο πακέτο μπορείτε να πάρετε με $50 το μήνα, για το δεύτερο $100 το μήνα και για το τρίτο $200 το μήνα. Και όπως βλέπετε, είναι με δόσεις για 5 μήνες. Μπορείτε επίσης και να στείλετε ένα κουπόνι μόνο σε έναν συνεργάτη της πρώτης γραμμής σας, ο οποίος δεν έλαβε πρόσβαση στην προσφορά Share New Year νωρίτερα. Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να χαριστεί σε έναν χρήστη και δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να ξαναδώσετε το κουπόνι. Όποιος έχει κάποια απορία σχετικά με αυτό και ενδιαφέρεται να επενδύσει, μπορείτε να να γράψετε ή να απευθυνθείτε στην κυρία Όλγα Βίτσου, η οποία θα σας βοηθήσει με αυτές τις απορίες και να μπορέσετε να κάνετε την επένδυση. Σχετικά με όλα αυτά τα νέα, πριν κλείσουμε αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω πως μπορείτε να διαβάσετε όλα αυτά τα νέα μέσω των συνδέσμων τα οποία έχουμε αναρτήσει ήδη στα social media που έχουμε, στα chat rooms. Από εκεί μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε ή ακόμα μέσω του back office θα δείτε εκεί πέρα την επιλογή για τα news, τα νέα, και να μπείτε και να διαβάσετε τα νέα. Και γιατί αυτό? Για να μπορέσετε πάντα να είστε ενημερωμένοι σχετικά με την εταιρεία, για σχετικές προσφορές και για οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να μαθαίνετε και να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και με αυτά τελειώνω τη σημερινή παρουσίαση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα,
όπως κάθε εβδομάδα. Και μέχρι τότε σας εύχομαι καλό υπόλοιπο και καλό υπόλοιπο βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας που αφήσατε εδώ πέρα και για την καινούργια χρονιά. Και σας καληνυχτίζω. Καλό σας βράδυ.